Ο δημόσιος τομέας παράγει συλλέγη πληροφορίες και δεδομένα ως μέρος των δραστηριοτήτων του. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται ανοιχτά όταν είναι ευρέως διαθέσιμα και προσβάσιμα από οποιονδήποτε πολίτη για σκοπούς χρήσης ή επαναχρησιμοποίησης τους. Τα τελευταία χρόνια, πολλές κυβερνήσεις, συνειδητοποιώντας την αξία των ανοιχτών δεδομένων και το θετικό αντίκτυπο που μπορούν να επιφέρουν αυτά στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία των πολιτών, προωθούν δυναμικά πρωτοβουλίες που αφορούν το άνοιγμα των δεδομένων τους. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ελεύθερη διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Από κοινωνικής άποψης ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία και ενισχύεται επίσης και η συμμετοχή των πολιτών. Από οικονομικής άποψης, επιχειρήσεις, νέες ή υφιστάμενες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα του δημοσίου για να δημιουργήσουν νέες ή να εμπλουτίσουν υφιστάμενες υπηρεσίες και προϊόντα, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την οικονομία και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte έχει επιλεγεί ως ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη στήριξη του δημόσιου τομέα στην Κύπρο για το άνοιγμα των δεδομένων του. Μέσα από το έργο στηρίζουμε και καθοδηγούμε 100 περίπου δημόσια τμήματα και υπηρεσίες για να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα τους σε ανοιχτούς μορφότυπους. Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί και δημοσιεύονται σταδιακά στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων της Κύπρου. Η πύλη είναι ήδη σε λειτουργία. Μέχρι το καλοκαίρι του 2016 υπολογίζουμε ότι θα περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 σύνολα δεδομένων του δημόσιου τομέα. Τα δεδομένα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είναι διαθέσιμα άμεσα, ηλεκτρονικά, σε μηχαναγνώσιμη μορφή και χωρίς κάποια χρέωση. Το δικό μας έργο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2016 με μία τελική δράση, τη διεξαγωγή ενός μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών, ένα hackathon δηλαδή, ο οποίος θα έχει προϋπόθεση την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που βρίσκονται στην Εθνική Πύλη.